Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθήσαμε σήμερα στο Ανατολικό. Ολυμπιακός Κιμήνων σε καλύτερη κατάσταση στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού πήρε τελικά τη νίκη με σκορ 2-3. Και οι δύο ομάδες έδειξαν ότι βρίσκονται σε πολύ καλό ρυθμό. Είδαμε ένα γρήγορο παιχνίδι με πραγματικά πολύ ωραίες φάσεις. Είδαμε δοκάρια, είδαμε 5 γκολ. Ο κόσμος έφυγε ικανοποιημένος από το γήπεδο και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του παιχνιδιού από μια κεφαλιά εδώ που έκαναν τον Κιμήνων. Μπάλα πέρασε έξω, εδώ ο Σαβαΐδης προσπαθεί να βρει το Σαλαχίδη από κοντά, αποτυχάνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο 25 λεπτό κυριάρχησε πραγματικά ο Ολυμπιακός, έπαιξε πραγματικά πολύ καλό ποδόσφαιρο. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το παιχνίδι κάπως μουδιασμένα, αλλά στη συνέχεια βρήκαν το ρυθμό τους. Πάλι ο Σαβαΐδης εδώ και γίνεται από κοντά εδώ ο Σαλαχίδης πασάρι και κάνει το 0-1 για τον Ολυμπιακό Κιμήνων. Έλεγα λοιπόν για τους γηπεδούχους ότι πήγαν κάπως διστακτικά στο παιχνίδι, αλλά μετά την ισοφάριση άρχισαν να δείχνουν και αυτοί οι δείγματα καλής γραφής για τη σωστή δουλειά που γίνεται στο Ανατολικό, γιατί σίγουρα το ταλέντο υπάρχει. Άλλη μια επίθεση εδώ για τους φιλοξενούμενους, κόβουν οι αμυντικοί και ένα πολύ ωραίο σουτ, αλλά η μπάλα θα περάσει έξω. Γενικά είδαμε πάρα πολύ ωραίες φάσεις και εδώ είναι πολύ ωραία η κομπίνα. Ο Τσαμπαρδάκης αλλάζει με το Λαγκώνα και από κοντά πλασάρι. Αν παρατηρήσετε, υπάρχει μια τρύπα στα δίχτυα, γι' αυτό δεν είδαμε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, έτσι. Είναι το γκολ της Σοφάρης, το ξαναβλέπουμε εδώ σε αργή κίνηση. 1-1 ήταν και το αποτέλεσμα με το οποίο τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Άλλη μια φάση εδώ για τους φιλοξενούμενους. Μπάλα θα βρει το οριζόντιο δοκάρι. Τρία δοκάρια είχαν στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι. Πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουν και οι δύο ομάδες και στην Α1 ο Ολυμπιακός, που εκ των πραγμάτων εδώ και άλλο δοκάρι. Και από κοντά ο Σαβαΐδης αποτυχάνει να πλασάρει. Πολύ ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα του Αξιού. Αλλά και ο Ολυμπιακός και ο Αξιός έδειξε σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, και ήταν αρκετά αυτά, ότι μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν του λείπει το ταλέντο. Και μακάρι βέβαια να πρωταγωνιστήσουν και οι δύο ομάδες στα πρωταθλήματά τους. Πάμε να δούμε τη συνέχεια των φάσεων. Πάλι ο Σαλαχίδης εδώ από κοντά αποτυχάνει να πλασάρει. 1-1. Να δούμε και άλλη μια φάση. Έγιναν πάρα πολύ ωραίες εναλλαγές με πολύ ωραίες κομπίνες και από τις δύο ομάδες, με περισσότερες βέβαια αυτή των Κιμήνων. Και άλλο ένα δοκάρι εδώ με τον Σαλαχίδη. Χάθηκε και αυτή η φάση. Έδιωξαν οι αμυντικοί του Αξιού. Και εδώ κάπου τελειώνουν οι καλύτερες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να δούμε τι έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, μέσα από την κάμερα του Καμπανία Sports. Εγώ έχω
Οπότε φίλε. Γκολ! Ωραίο. Παρέλασα από την Αγγίδα. Βλέπουμε γκολ. Στον αβάλει ένα γκολ. Όχι. Έλα, στιμένο. Βγάλ το τόξο. Bravo! Ele tomou a sua mão no espalho.